Γελάνε μαζί σου, τις ακούς. Γελάνε μαζί σου τα πτωματοφά γαρούρια. Οι γήπες, οι ασημόγλαροι και οι γαβιάλιδες. Ω, πόσο εύκολα που την κάναμε του φίλου της Χρύσας. Πόσο εύκολα. Πόσο παιδί ασκεδάζει τώρα που πορνώντας αφήνει σάλια και βρίζει και φέρνει βούρες επιτόπιες έτσι ανήσυχος στη στιγμή του ξεψυχίσματος. Διασκεδάζει τόσο που άμα είχα καρδιά και η καρδιά μου έμοιαζε με φρεγάτα, ο πόνος του και τα λεπόρια θα ήταν άνεμος που φουσκώνει τα πανιά και που στεγνώνει τον υδρότα από το μέτωπό μου και με δροσίζει. Να μπορώ κι εγώ να υποφέρω, να μπορώ κι εγώ να υποφέρω τη μοναξιά μου. Μέχρι τα δάχτυλά μου που μοιάζουνε με γάτζους να πιάσουνε στεριά καινούρια. Πόσο με εξητάρει που βλέπω, πόσο με εξητάρει, πόσο με ειδονίζει. Γελάνε μαζί σου φίλε της Χρύσας. Τις ακούς ή μόνο εγώ είμαι. Μια φίλη η Χρύσα μου στέλνει στο Facebook: Κοντοπίδη, παίζει να είσαι και ο πιο καβλιάρης που παίζει εκεί έξω. Λέω έλα μωράκι, μου λέει έχω ένα πρόβλημα με ένα φίλο. Κάπου εκεί σταμάτησα να την ακούω. Αλλά είσαι πολύ ωραίο μωρό μου λέει. Εκεί ξανάρχισα να την ακούω. Έχω ένα πρόβλημα με ένα φίλο μου λέει. Έβγαινε καιρό με μία τύπισσα, φλέρταρε, και ξαφνικά βρεθήκανε σπίτι μια μέρα και εκεί που φασονώσανε τον είχε καθίσει στον καναπέ τον τύπο και του είχε κατεβάσει τα τράουζερς και άρχισε να του τον παίζει και έβραζε αυτός μέσα του και ξαφνικά του λέει η τύπισσα: Τι θα γίνει φίλε της Χρύσας? Και με δυο γρήγορες κινήσεις αυτός κάνει έτσι και βγάζει τις καπότες από το τσαντάκι του. Και του λέει, και αυτή προσβεβλημένη το κοιτάει και του λέει: Τι είναι αυτά? Και μένει μαλάκας αυτός. Και μένει Κωνσταντίνος αυτός. Και του λέει: Πάντα έχεις καπότες στο τσαντάκι? Και λέει αυτός: Όχι. Α, ώστε ήρθες εδώ, του λέει, για να με γαμίσεις. Αυτό ήθελες. Και σηκώνεται και φεύγει. Τι έγινε φίλε της Χρύσας? Σε μαστούρωσε η επιθυμία αγόρι μου. Σου πότισε το μυαλό αυτό το δηλητήριο και σου θόλωσε την κρίση και τώρα κλαίς. Γιατί κλαίς? Βάζω στοίχημα ότι πριν από αυτό το γεγονός δεν πρέπει να σου άρεσε καθόλου. Πρέπει να λέγες: Δεν το μπορώ αυτό το κοντοπίδι. Είναι τόσο σκοτεινός και δυσνόητος. Και λίγο ότι, πώς να το πω ρε παιδιά, μαλάκας. Αν μου επιτρέπετε. Μάντεψε πώς θα εξελιχθείς άμα συνεχίσεις να πράττεις έτσι. Φίλε της Χρύσας, μην ανησυχείς. Για σένα υπάρχει ελπίδα. Βλέπεις στην προκειμένη περίπτωση, πρόσεξε δύο πράγματα. Α, ότι έβγαινες μαζί της. Από την περίπτωση καταλαβαίνω ότι είστε και δύο πολύ νέοι. Οπότε υποθέτω ότι η πουτανιά της είναι διάκριτη και εσύ υπήρξες θύμα επειδή είχες για μπαϊράκι το καβλί σου και όλες οι γυναίκες ανεξάρτητα την ηλικία δεν το συγχωρούν. Ακόμα και αν οι επιθυμίες σου αναφέρεται στο πρόσωπό τους, θα το εκμεταλλευτούν. Βλέπεις, οι άνθρωποι που ξεγελάνε φίλε της Χρύσας παίζουν κατά 90% με τη διάθεση και κατά 10% με τη διανόηση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξεγελάσεις έναν άνθρωπο, αλλά όχι και τόσο δύσκολο να γοητεύσεις έναν άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μουνάκι το άρρωστο αυτό σου τράβαγε με μαλακία. Το πιο παλιό κόλπο στην ιστορία. Πρόσεξα επίσης ότι την έκκληση βοήθειας σε εμένα την έκανε γυναίκα. Οπότε δεν είναι όλες ίδιες φαντάζομαι με σένα που μπορεί να βλέπεσαι. Οπότε καλύτερα να την παίξεις στη φίλη σου τη Χρύσα, που από ό,τι είδα έχει μαγευτικό βλέμμα και αρρωστημένο κολαράκι και πρέπει να σε αγαπάει κιόλας. Συγγνώμη, είπα τη λέξη. Όχι, δεν τα μπορώ αυτά. Πρώτα η αντίληψη, μετά η πρόθεση. Αυτό θέλω να κρατήσεις από αυτό το online. Και άμα δεν την παίρνεις τη φίλη σου τη Χρύσα, να μου την κάνεις μια πάσα. Να της πω κάτι που θέλω.